Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Ξεκίνησε η διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης στη Βουλή, πια τα επόμενα βήματα του Τσίπρα. Τι αποφάσαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αλεξανδρούπολης σε συνάντηση που είχαν στις Σφαίρες. Για πότε κλείστηκε το ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα με τους αγρότες του Εύρου για τις αποζημιώσεις. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τα λουκέτα που μπαίνουν σε υποκαταστήματα της Εθνικής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης με την ψηφοφορία. Τώρα τα κουκιά μετρούν πλέον οι δύο πρώην κυβερνητικοί εταίροι για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να κλειδώσει τους 6 βουλευτές για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και ο Πάνος Καμένος για να συνεχίσει να υφίσταται η κοινοβουλευτική του ομάδα. Παράλληλα όμως το Μαξίμου θα πρέπει να κλείσει και τα υπουργικά κενά που άφησαν με την αποχώρησή του Σιανέλ. Το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να γίνει ο αναγκαστικός ανασχηματισμός της κυβέρνησης μετά την αποχώρηση των ΑΝΕΛ. 4 θέσεις ορφανεύουν, 2 από τις οποίες λόγω της παραίτησης των συνεργατών του Πάνου Καμένου και άλλες 2 λόγω της συμμετοχής του Νάσου Ηλιόπουλου και της Κατερίνας Νοτοπούλου στις εκλογές του Μαΐου. Εκπλήξεις δεν θα πρέπει να αναμένονται σε ό,τι αφορά στο υπόλοιπο σχήμα, ενώ ένα από τα σενάρια θέλουν αρμοδιότητες παρατηθέντων να μεταφερθούν σε άλλους, όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Εργασίας. Συνολικά σήμερα υπάρχουν 4 στελέχη στην πολιτική ηγεσία, οπότε οι αρμοδιότητες του υποψήφιου Δημάρχου Αθηναίων δεν αποκλείεται να δοθούν κατευθείαν στην Υπουργό Έφη Αχτσιόγλου. Στο πόδι της Κατερίνας Νοτοπούλου στο Μακεδονία Στράκης πιθανολογείται η μετακόμιση του Μάρκου Μπόλαρη από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο σεραίος βουλευτής Θεσσαλονίκης θα αναλάβει το δύσκολο έργο να διαχειριστεί τις συνέπειες της Συμφωνίας των Πρεσπών και να περιορίσει το κόστος για την κυβέρνηση. Σε αυτή την περίπτωση όμως δημιουργείται θέμα με τη θέση που κατέχει αυτή τη στιγμή του Υφυπουργού για θέματα θρησκευμάτων. Άγνωστο όμως παραμένει αν η θέση του Υφυπουργού θα διατηρηθεί, μιας και πρόκειται για νέο Υφυπουργείο που προέκυψε από τον τελευταίο ανασχηματισμό. Αυτό θα κριθεί από τις μεταγραφές από την κεντροαριστερά που θα καταφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Η Μαρία Κόλλια Τσαρουχά έχει ήδη παραιτηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ακολουθώντας τον Πάνο Καμένο, ενώ εδώ τίθεται ζήτημα και με τον Πάνο Ρίγα, ο οποίος από προϊστάμενος του νέου πια Υπουργού Ευάγγελο Ποστολάκη έγινε υφιστάμενός του. Δεν αποκλείεται να δούμε κάποιο πρόσωπο από μεταγραφή, καθώς καλά πληροφορημένες πηγές θεωρούν δεδομένη την είσοδο του Σπύρου Δανέλη και ενός εκ του Νίκου Μπίστη ή του Γιάννη Ραγκούση στην κυβέρνηση, χωρίς μέχρι ώρας να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα. Στο τραπέζι παραμένει και το όνομα του Θανάση Θεοχαρόπουλου, Προέδρου της Δημάρ, αλλά σε αυτή την περίπτωση όλα θα ξεκαθαρίζουν με τη στάση του τόσο στη διαδικασία για την ψήφο εμπιστοσύνης όσο και για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΣ δεν ανοίγει τα χαρτιά του, αλλά έχει αντιληφθεί πως τα πολιτικά περιθώρια στενεύουν. Εάν αποφασίσει την αλλαγή στρατοπέδου, θα καταφέρει ένα κέριο χτύπημα στο Κινάλ που ήδη έγινε πάλι Δυσή μετά την αποχώρηση του ποταμιού, ενώ θα επιστρέψει στο παραδοσιακό Πασόκ εάν χαθεί και ο τελευταίος σύμμαχος. Η Συμφωνία των Πρεσπών δίνει μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, απαλλαγμένος πλέον από την ετερόκλητη συνεργασία του με τους ανεξάρτητους Έλληνες, βρίσκει πεδίο δόξης λαμπρό για ένα νέο κάλεσμα πολιτικής συστράτευσης σε προοδευτικές δυνάμεις, την σοσιαλδημοκρατία, την κεντροαριστερά. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής ήταν ενδεικτική των μελλοντικών προθέσεων της Κουμουνδούρου. Εκκινώντας από τη θέση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, συνδύασε τις πολιτικές διεργασίες που γίνονται στην Ευρώπη, εκτιμώντας ότι ελοχεύει ακροδεξιός κίνδυνος. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για ταύτιση με ακραίες θέσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και απίθυνε κάλεσμα σε όσους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες παρακολουθούν με ενδιαφέρον και αγωνία τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με την αριθμητική των πραγμάτων, αλλά έχει να κάνει με την πολιτική θέση και τη βούληση του Πρωθυπουργού να μην κρυφτεί πίσω από ούτε προσχηματικές πλειοψηφίες που θα σχηματίζονταν κατά περίπτωση κτλ., αλλά να ζητήσει ξεκάθαρα την έκφραση της θέσης του Κοινοβουλίου. Είπε μάλιστα συγκεκριμένα ότι εάν δεν υπάρξει ψήφος εμπιστοσύνης, τότε συντεταγμένα, ελευθέτω χρόνο, η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές.
να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Κάλεσε τους βουλευτές που προτίθενται να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εφόλη στη ύλη συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, αφού επανέλαβε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι το διαζύγιο των κυβερνητικών εταίρων είναι στημένο, πρόσθεσε ότι αυτή η κίνηση εξυπηρετεί τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Πάνο Καμένο. Τόνισε ότι εφόσον δεν κυρωθεί από την παρούσα Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών, τότε η διαπραγμάτευση θα γίνει από μηδενική βάση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και απάντησε κατηγορηματικά αρνητικά στην ερώτηση εάν δεχθεί πιέσεις από τη γερμανική πλευρά για να δεχθεί η Νέα Δημοκρατία τη Συμφωνία. Ο κύριος λοιπόν Καμένος είχε τη δυνατότητα να αποτρέψει αυτή τη συμφωνία όταν κλήθηκε το καλοκαίρι να ψηφίσει την πρόσθεση δυσπιστίας. Ωστόσο, μας έλεγε τότε ότι η πρόταση αυτή δεν θα περάσει από τα Σκόπια. Να όμως που ήρθαμε σε αυτή τη στιγμή, ο κύβος ερήφθη και οι μάσκες έπεσαν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε χθες και με τον κύριο Τάτσιο, τον πρόεδρο των Μακεδονικών Συλλόγων, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις 2 ώρα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο για την Μακεδονία στο Σύνταγμα, στην Αθήνα. Μαζί μας για να σχολιάσουμε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις βρίσκεται για άλλη μία φορά ο διδάκτορ κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης. Θα τον δούμε αμέσως τώρα μέσω Skype. Θα συνδεθούμε. Κύριε Μαλκίδη, καλησπέρα σας. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Και τώρα που φτάσαμε, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε με την υπόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών? Πριν ακόμα σας πω τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, να πούμε πολύ σύντομα τι έχει προηγηθεί, δηλαδή παραχώρηση δυστυχώς ονόματος εμπορικών σημάτων εθνότητας γλώσσας και μια σειρά από άλλα ζητήματα μέχρι και αλλαγή σχολικών βιβλίων. Ένα κράτος το οποίο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν θυμίζεται και για την φιλία και τη συνεργασία του. Αλήθεια, εγώ αυτό που θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια είναι ένας εθνικισμός και ένας σοβινισμός, ο οποίος υπάρχει εκεί, αλήτρωτος, μακεδονισμός και ό,τι άλλο εξυπαίνεται από επίσημα και μη κύρι. Και από την άλλη, ένας κύκλος ο οποίος ξεκινά την Τουρκία και καταλήγει στην Αλβανία. Τα είδαμε αυτά κατά τη διάρκεια της λεγόμενης ψηφοφορίας για την αλλαγή του συντάγματος, η οποία, επιτρέψτε μου σας πω, δεν άλλαξε τίποτα στον πυρήνα, και μιλώ για το άρθρο 36 και μια σειρά από άλλα άρθρα, παρά την προπαγάνδα που γίνεται στην Ελλάδα. Και φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να τα δεχτεί ο ελληνικός λαός μέσω των αντιπροσώπων του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γνώμη μου είναι ότι πρέπει να απαιτήσει, χρησιμοποιώ αυτό τον όρο, είναι και στο Σύνταγμα, είναι και στους νόμους, θα πρέπει να απαιτήσει ο ελληνικός λαός από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα οποία τα έχει ψηφίσει. Άρα λοιπόν έχει ευθύνη συνταγματική, νόμιμη και δημοκρατική, να μην κυρώσουν την λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών. Θεωρείτε όμως ότι τελικά η Συμφωνία των Πρεσπών θα έρθει στην Ελληνική Βουλή? Να, τώρα συζητιέται αυτό το διάστημα, αυτές οι μέρες, η ψήφο εμπιστοσύνης. Αύριο περιμένουμε την ψηφοφορία. Αν όλα πάνε έτσι όπως τα σχεδιάζει και τα έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση να έχει τους 151 βουλευτές, καταλαβαίνουμε ότι το επόμενο βήμα είναι πλέον να έρθει η Συμφωνία προς κύρωση στην Ελληνική Βουλή, κύριε Μαλκίδη. Πρώτο βασικό ερώτημα το οποίο απευθύνω σε όλους τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Αλήθεια, θα πρέπει να κυρωθεί μια διεθνή συμφωνία με 151, ενώ το Σύνταγμα είναι σαφές, το άρθρο 28, που μιλάει για τα 3/5 των βουλευτών. Μιλάμε δηλαδή για 180 βουλευτές, όπως πρέπει να κυρώνονται όλες οι διεθνείς συμφωνίες. Γιατί σιωπά τόσο η κυβέρνηση, όσο και η μείζωνα αντιπολίτευση και φυσικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Δεύτερον, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα και πρέπει να το επαναλάβουν αυτό, πόσο μάλλον σε ένα χώρο και σε μια χώρα και σε έναν τόπο και σε μια γη όπως είναι η Ελλάδα, που έχει ταυτιστεί τόσο με τις δημοκρατικές όσο και με τις αντιστασιακές αγωνιστικές αξίες και αρχές. Τρίτο ζήτημα, μπορεί κάποιος να αποφασίσει, ειδικά τώρα όπως είναι η Βουλή και η λεγόμενη συγκυβέρνηση για ένα τόσο κρίσιμη σημασία θέμα? Η πρότασή μου μεταξύ των άλλων είναι εκλογές. Αυτή νομίζω ότι πρέπει να επέλθει, και αν η παρούσα Βουλή δεν θέλει να έρθει και να καταλήξει και να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία, υπάρχει και άλλος δρόμος, όπως προβλέπεται επίσης από το Σύνταγμά μας. Δημοψήφισμα, προκειμένου ο ελληνικός λαός να αποφασίσει και όχι μια μειοψηφία κατά την άποψή μου στη Βουλή, η οποία με σειραφές προσθέσεις και αφαιρέσεις θα κυρώσει μια συμφωνία που παραδίδει όνομα και έδαφος. Δημοψήφισμα, το οποίο ζητά και ο κύριος Πάνος Καμένος, που πριν από λίγες ώρες αποχώρησε από την κυβέρνηση. Η αλήθεια, η στάση των ΑΝΕΛ, εσείς πώς την εκτιμάτε, κύριε Μαλκίδη? Θα μου επιτρέψετε να μην τη σχολιάσω. Να μην τη σχολιάσετε. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Καμένος μέχρι και σήμερα λέει ότι με τη δική του τη στάση θα βοηθηθεί όλη αυτή η υπόθεση προκειμένου η Συμφωνία των Πρεσπών να μην περάσει.
καλύτερα αυτές τις ώρες να σιωπάς, αν δεν έχεις κάτι ουσιαστικό να πεις, πόσο μάλλον όταν έχεις εκτεθεί. Και από την άλλη, επειδή ο δημόσιος λόγος και κυρίως αυτός ο λόγος που αφορά το εθνικό μας ζήτημα, που είναι προφανές μπροστά μας, και μιλώ για το μακεδονικό, πρέπει να είναι σοβαρός, ιερός, ανιδιοτελής, αξιοπρεπής, όπως αρμόζει σε αξίες και αρχές της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά και αντίστασης. Και από την άλλη, πρέπει να τονίσουμε ότι επί των παρόντων τη σημερινή Βουλή θα πρέπει να κριθούν στις πράξεις πλέον όλοι αυτοί οι οποίοι μιλούσαν τα προηγούμενα χρόνια μόνο με λόγο. Τη στάση λοιπόν των ΑΝΕΛ και του κυρίου Πάνου Καμένου δεν θέλετε να τη σχολιάσετε. Από την άλλη όμως τη στάση της Νέας Δημοκρατίας θα την σχολιάσετε. Με ποια έννοια το ρωτώ? Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας δεν παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης, από ό,τι καταλαβαίνουμε η συμφωνία των Πρεσπών φυσικά και δεν μπορεί να έρθει με τον υπάρχον σχηματισμό. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι πάμε σε εκλογές, και αν υποθέσουμε ότι βγαίνει η Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση της χώρας, θεωρείτε ότι η στάση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα έχει δώσει μία σαφή απάντηση σε αυτά τα κέρια ερώτημα που μπαίνουν για τη συμφωνία των Πρεσπών? Είναι ξεκάθαρη η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Σαφώς όχι. Πριν όμως πρέπει να σας πω ότι ο μη σχολιασμός του μέχρι πρότινος, μέχρι πριν λίγων ωρών, συγκυβερνώντος κόμματος στην σημερινή ιδιαίτερα κρίσιμη και ιστορική στιγμή, προφανώς έχει να κάνει με το λόγο ότι κρίθηκαν από την πράξη τους και κυρίως με τη στάση τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, νομίζω ότι πρέπει να παραπέμψω σε δύο δηλώσεις. Η πρώτη είναι του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος τόνισε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας ότι εμείς είμαστε σύμφωνοι με τη σύνθετη ονομασία. Δεύτερον, ο αρμόδιος τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας για εξωτερικά θέματα είπε ότι αυτή η συμφωνία θέλει βελτίωση σε σχέση με αυτό το οποίο πιστεύει ο ελληνικός λαός, δηλαδή την κατάργησή του. Και φυσικά με τη σιωπή της για μια σειρά από θέματα, τα οποία ειδικά αφορούν συνταγματικά και νόμιμα εκφρασμένα θέματα, όπως πρέπει αυτά να συμπυκνωθούν στην ψηφοφορία, εάν και εφόσον έρθει η συμφωνία στη Βουλή. Γιατί πρέπει να εκθεθεί τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ζήτημα. Μέχρι τώρα κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις, τους χειρισμούς και τις πράξεις της κυβέρνησης, της μέχρι πρότινος συγκυβέρνησης. Και φυσικά τώρα την ενδιαφέρει μόνο να διασωθεί εκλογικά και πολιτικά. Ωστόσο, επειδή οι στιγμές και τα χρονικά όρια, ακόμα και τα δευτερόλεπτα, είναι κρίσιμα, όλοι θα κριθούν από τις πράξεις τους και για αυτά που είπανε και για αυτά τα οποία δεν είπανε. Και από τη σιωπή τους, αλλά και από το λόγο τους. Ένα τελευταίο ερώτημα και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Στις 20 λοιπόν του μηνός προγραμματίζεται ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, από τις Παμακεδονικές Ενώσεις, κύριε Μαλκίδη. Θεωρείτε ότι ο κόσμος αυτή τη φορά θα βγει όπως ακριβώς βγήκε και τις προηγούμενες φορές? Θα είναι ένα δυνατό και με παλμό συλλαλητήριο αυτό? Κοιτάξτε, το μοναδικό συλλαλητήριο το οποίο θα κριθεί στην πράξη ο ελληνικός λαός να απαντήσει, αν και εφόσον επιτραπεί από το Σύνταγμα και τους νόμους και την κυβέρνηση και τα κόμματα, είναι να γίνει δημοψήφισμα και μετά εκλογές. Αυτή είναι η πρότασή μου. Απλώς το συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 20 του μήνα δίνει το μήνυμα ότι ο ελληνικός λαός αντιδρά στην τριπτική του πλειοψηφία. Ας κάνουμε και μια δημοσκόπηση όπως είναι οι εκλογές. Ας κάνουμε και μια δημοσκόπηση όπως είναι το δημοψήφισμα. Όχι στημένες δημοσκοπήσεις που βγάζουν μειωμένα νούμερα για άλλους και αυξημένα για τους άλλους, και νομίζω ότι έχει κρυφτεί πλέον από την πράξη πόσο ο ελληνικός λαός μπορεί να αντιδράσει. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη συζήτησή μας σε ένα πρόσωπο πολύ οικείο σε όλους μας, έστω και αν δεν το γνώρισαν αρκετοί από κοντά, στον Κωνσταντίνο Κατσίφα, στη μνήμη του οποίου αφιερώνεται το συλλαλητήριο αυτό. Ήταν ένας από αυτούς που μας συντρόφευσαν τα μεγάλα συλλαλητήρια της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι η μνήμη του θα είναι παρούσα, καθώς και η σημαία του. Μάλιστα. Κύριε Μαλκίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, γεια σας. Σε κοινή συνεδρίαση προχώρησαν εχθές ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης και ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, προκειμένου τα μέλη του να συζητήσουν τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν, αλλά και τα αιτήματα που θα πρέπει να διεκδικήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση. Τα προβλήματα πολλά, τα αιτήματα πολλά και οι δεσμεύσεις που έχουν λάβει ακόμη περισσότερες. Στην από κοινού συνάντηση που έκαναν αγρότες και κτηνοτρόφοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τα έβαλαν κάτω και κατέγραψαν τα κέρια ζητήματα που τους απασχολούν και στα οποία πρέπει να υπάρχει ουσιαστικό σχεδιασμός για την επίλυσή τους. Με συνεννόηση και σύνθεση απόψεων και προτάσεων, αποφάσισαν να προχωρήσουν ζητώντας παράλληλα τη συμπαράσταση όλων των θεσμικών φορέων, ώστε να ξεκολλήσουν από το τέλμα στο οποίο και έχουν περιέλθει. Τα μέλη των συλλόγων ανέλησαν την τωρινή
κατάσταση και είπαν τι έπρεπε να έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα στην περιοχή τους που καθημερινά βάλεται. Θέματα όπως η κατασκευή του υπόγειου αρδευτικού στο Πέταλο, η αναβολή της αναδιανομής των δημοσίων ακροκτημάτων, ο κίνδυνος να χαρακτηριστούν χωράβια καλλιεργήσιμα ως δασικά, ο κίνδυνος να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια, η παρακολούθηση της πορείας του έργου κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου πέπλου κήπων, αλλά και η καθυστέρηση στο σφαγείο των φερών, συζητήθηκαν διεξοδικά με τους παραγωγούς να επιμένουν πως το συγκεκριμένο ζήτημα δεν πρόκειται να το αφήσουν. Το συμπέρασμα της συνάντησης συνοψίζεται σε δύο λέξεις: αγώνας και πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις. Δυστυχώς όμως το θέμα του σφαγείου δεν προχώρησε έτσι όπως μας είχαν υποσχεθεί και εκκρεμεί ακόμη η δημοπράτησή του. Είχαμε πολλές εντάσεις, πιο πολύ είσαστε ενημερωμένοι από το Facebook. Αποφασίσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε μια συνάντηση και έγινε μια... κάποιοι τη χαρακτήρισαν μυστική. Θέλαμε να μην υπάρχει δημοσιότητα, να καθίσουμε με τον Δήμαρχο και με τον κύριο Κουκουράβα και πήγα εγώ και ο Βασίλης να δούμε... Την προκάλεσε ο κύριος Κουκουράβας. Ναι, την προκάλεσε ο κύριος Κουκουράβας. Τέλος πάντων, η ουσία ήταν ότι προσπαθήσαμε να καθίσουμε, να βρούμε, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε την άποψη της Δημοτικής Αρχής και να δούμε εν τέλει το τι γίνεται με το έργο. Ακούσαμε την ίδια δικαιολογία, πολλά τα προβλήματα, τη μία το σπίρτσι, στην άλλη δεν γνωρίζαν οι υπάλληλοι. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς ακόμη, γιατί είπαμε τον Δήμαρχο ότι, ότι Δήμαρχος Φερών, ο κ. Γκότσης, είπε ότι 30 Ιανουαρίου θα βγει. Ο Δήμαρχος, στα λόγια του Δήμαρχου ήταν ότι δεν θα βγει ούτε στις 30 Ιανουαρίου. Δεν ξέρουμε, το έργο λέει θα γίνει. Το πότε θα γίνει, λέει, ακριβώς δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να σας το πούμε. Εν τέλει θεωρήσαμε και εμείς σωστό, γιατί πραγματικά κουραστήκαμε και εμείς να ακούμε ημερομηνίες, ότι καλύτερα να μην μας πούνε το πότε, ναι, να μην ξαναθετήσουν το λόγο τους, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εμάς όμως είναι υποχρέωσή μας, και το λέω προσωπικά γιατί αυτό το θέμα με έχει ουσιαστικά, το έχω φορτωθεί μαζί με τον Κώστα και μας καίει, ότι είναι υποχρέωσή μας να πιέζουμε και ας κατηγορηθούμε για αντιπολίτευση, για οτιδήποτε άλλη βλακεία θέλει να πει ο καθένας. Είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά πιστεύουμε ότι το έργο αυτό θα φέρει κάποια ανάπτυξη στο κομμάτι της κτηνοτροφίας και ουσιαστικά ανάπτυξη στην περιοχή. Γι' αυτό, ό,τι και να γίνει, όποιος και να είναι δήμαρχος, το λέμε ξεκάθαρα, θα πρέπει από όλους μας η πίεση αυτή πλέον να είναι έντονη σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Προέδρου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, λέγοντας πως η συνάντηση που έγινε πριν από λίγες ημέρες με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη για το σφαγείο των Φερών ήταν προσχηματική και όχι ουσιαστική λόγω της προεκλογικής περίοδου, ώστε να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Η ουσία και η πραγματικότητα ήταν αυτή. Ούτε για να μας ενημερώσει για τη συνάντηση ή από τη συνάντηση και να βγει το αποτέλεσμα το που βρίσκεται η διαδικασία της δημοπράτησης του σφαγείου. Στην πραγματικότητα αυτό ήθελε να ζητήσει ο Δήμαρχος, για να πέσουν οι τόνοι, να μην έχει ένα αντιπολιτευτικό λόγο, γιατί νομίζει ότι γι' αυτό το λόγο αντιδρούμε εμείς και διεκδικούμε τη δημοπράτηση του σφαγείου και την κατασκευή του, έχοντας στο μυαλό του ότι πάμε σε εκλογές, εάν έχω και τους δύο συλλόγους με μια περιοχή στις σφαίρες να αντιδρά τόσο πολύ, το μόνο που θα τον κάνουμε θα είναι η ζημιά. Κανένας όμως δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα από εμάς μέχρι σήμερα, ότι κάνουμε αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Όχι, ζητάμε το σφαγείο να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όπως και το αρδευτικό του πέπλου, το πιέσιος το και το πετάλο. Ναι. Αυτά τα έργα και κάποια άλλα που είναι σημαντικά για την περιοχή μας, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα. Επειδή η συνάντηση έγινε δύο εμείς, δύο αυτοί, πίστευα ότι θα ακούσουμε και άλλες λεπτομέρειες από τον Δήμαρχο. Αλλά ουσιαστικά ακούσαμε τις ίδιες δικαιολογίες που λέει και προς τα έξω στα κανάλια. Δεν είπε κάτι τίποτα το διαφορετικό. Όταν του είπαμε ότι αφού δεν ήσουν σίγουρος για τον εαυτό σου, γιατί έβγαινες και έλεγες ημερομηνίες, και η τελευταία συνάντηση που έγινε εδώ το Σεπτέμβρη που είχαμε και οξύθηκαν και τα πνεύματα, και πάλι είπε ημερομηνία, πάλι την αθέτησε. Και είπε, έτσι μου λέγανε οι υπαλληλοί μου, έτσι ήθελα να πιστεύω. Και είπε, εγώ ξανά δεν λέω ημερομηνίες. Και όταν του είπαμε, πριν δύο μέρες ο κ. Γκότσης πάλι είπε για τέλη Ιανουαρίου. Είπε, εγώ δεν τη συνερίζω με αυτή την άποψη, δεν πιστεύω ότι θα είναι τέλη Ιανουαρίου. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή μας είπε ότι είναι ότι χρειάζεται να έχει αντιστοιχεία, δηλαδή το κάθε τι που χρειάζεται να είναι καταγεγραμμένο,
επειδή είναι, το σφαγείο είναι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο έργο και δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο για να το πάρουν έτοιμο. Τέλος πάντων, αυτά δεν είμαστε ούτε. Και γιατί να τα ξέρουμε, έτσι. Εμείς ξέρουμε, ακούγαμε τον Δήμαρχο ότι έλεγε κάποια ημερομηνία και τις αθετούσε. Αυτός είπε ότι δεν θα ξαναπεί ημερομηνία, αλλά δεν μπορεί να μας πει και πότε θα κάνουν. Και δουλεύουν όλοι οι τεχνικοί του για να τελειώσει και να βγει στον αέρα. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν και συζητήθηκαν στην χθεσινή κοινή συνεδρίαση ανάμεσα στον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης και τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά βρίσκεται ο κύριος Κώστας Δουνάκης. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπασιάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Μία κοινή συνεδρίαση πολύ επικοδομητική, πολύ ουσιαστική. Ήρθαν αρκετοί συναδελφοί σας για να σας παρακολουθήσουν από κοντά, γιατί η αλήθεια είναι κύριε Πρόεδρε πως τα προβλήματα παραμένουν και αυτό που ζητάτε είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων σας. Πριν πούμε όμως οτιδήποτε άλλο, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με αυτό που θα συμβεί σε λίγες ημέρες, δηλαδή την Πέμπτη, όπου σύσσωμος και ενωμένος ο αγροτικός κόσμος θα παραστεί στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης για να συμπαρασταθεί σε εσάς αλλά και σε άλλους συναδέλφους σας που βρίσκεστε κατηγορούμενοι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έτσι είναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τους, από κοινού μια συνάντηση των δύο συλλόγων για να συζητήσουμε τα θέματα που τρέχουν, τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας, που βρίσκονται και σε ποια διαδικασία είναι αυτή τη στιγμή. Αν κάποια υλοποιούνται, τι σχεδιασμό υπάρχει από τις... από τη Δημοτική Αρχή, από την Περιφέρεια ή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για όλα αυτά τα προβλήματα. Και ένα από τα προβλήματα που συζητήθηκε πιο έντονα και περισσότερο είναι ότι όπως ήμασταν το 2015 στις κινητοποιήσεις ενωμένοι, έτσι να κατέβουμε και στο δικαστήριο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που κατηγορούνται. Τώρα, στα δικαστήρια φυσικά θα βρεθείτε, γιατί σας ανάγκασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας πριν από λίγα χρόνια, πριν από 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και πάλι να είστε σε κινητοποίησεις και στα μπλόκα. Ναι, είναι από τα δικαστήρια αυτά εκκρεμούν από το 2015 που ήταν η τελευταία κινητοποίηση με την οζόνη δερματίτιδα τότε. Κατηγορούνται συνδικαλιστές και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν για προσωπικό του συμφέρον ότι πήγαν και κάνουν κάποια κατάληψη του τηλωνίου, ήταν για το κοινωνικό σύνολο, για έναν κλάδο τον οποίο τότε περνούσε μια πολύ δύσκολη φάση της εκμετάλλευσής τους και της βιωσιμότητας που μπορούσε να έχει αυτός ο κλάδος. Λοιπόν, θα δούμε τι θα συμβεί σε λίγες ημέρες στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, όπως μας είπατε πριν από λίγο, κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την κοινή συνάντηση συζητήθηκαν ουσιαστικά και όλα τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και σας απασχολούν σε καθημερινή βάση, γιατί είναι ζητήματα επιβίωσης. Ένα από αυτά τα θέματα, το οποίο και αναπτύχθηκε, ήταν και το σφαγείο των φερών. Ένα ζήτημα που παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα. Που κι εσείς πάρα πολλές φορές έχετε τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο έργο, ότι θα έπρεπε εδώ και αρκετά χρόνια να έχει γίνει και ήδη να υλοποιείται. Ωστόσο όμως υπάρχουν καθυστερήσεις, κύριε Πρόεδρε, και από τη δική σας την πλευρά, όχι μόνο προσωπικά, αλλά συνολικά το συναδέλφο σας, υπάρχει προβληματισμός, ανησυχία. Και βέβαια υπάρχει προβληματισμός όταν ένα έργο εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει, να αλλάζει συνέχεια ημερομηνία δημοπράτησής του και κάθε 3 μήνες να ακούμε καινούργιες ημερομηνίες, ο προβληματισμός είναι έντονος και ξέρετε ότι έτσι δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο τόπος, ούτε και να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει αναπτυξιακός χαρακτήρας στην περιοχή. Ένα ήταν το σφαγείο που όντως υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Θεωρούμε ότι πλέον δεν παίρνει άλλη καθυστέρηση και πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να υλοποιηθεί η δημοπράτησή του και το έργο να βρίσκεται σε λειτουργία. Η τελευταία πληροφορία πάντως, κύριε Δουνάκη, λέει ότι τέλος του μηνός, τέλος Γενάρη, θα βγει ο διαγωνισμός στον αέρα. Τουλάχιστον αυτό μας είπε πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Γκότσης, ο αντιδήμαρχος Φερών. Ναι, ο κύριος Γκότσης βγήκε στα μέσα ενημέρωσης και έκανε μια δήλωση για τέλος του Γενάρη. Πριν όμως 3-4 ημέρες πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον κύριο Κουκουράβα, που εκεί ο Δήμαρχος δεν έδωσε πλέον συγκεκριμένη ημερομηνία, το άφησε ανοιχτό γιατί. Σου λέει μην ξαναδεσμευτώ πάλι και ξαναβρεθώ εκτεθειμένος και μετά βγαίνετε πάλι εσείς και φωνάζετε. Οπότε και εμείς ως απλοί πολίτες του Δήμου μας δεν ξέρουμε ποια ημερομηνία πλέον να επιλέξουμε για να
έχουμε στάνταρ ότι θα δημοκρατηθεί το έργο. Ωραία, να το κάνω διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε, να το κάνω διαφορετικά το ερώτημα. Εσείς που γνωρίζετε αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνετε και πώς λειτουργούν τα πράγματα γενικότερα. Θεωρείτε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία αυτό το έργο κάποια στιγμή να ξεκινήσει, να υλοποιείται? Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να βγει ο διαγωνισμός στον αέρα για να δούμε μετά τι θα γίνει με τις ενστάσεις και πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά αισιοδοξείτε, είστε αισιόδοξος ή όχι? Κοιτάξτε, μετά από και την τελευταία συνέντευξη του κυρίου Λαμπάκη, του Δημάρχου, ότι είναι πιο πολύ φεριώτης από τους φεριώτες και ότι το έργο αυτό θα υλοποιηθεί και θα κατασκευαστεί κάποια στιγμή το σφαγείο, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει το σφαγείο. Το θέμα είναι όμως ότι το πότε θα γίνει. Το ότι έχει ξεκαθαριστεί ότι υπάρχει χρηματοδότηση, ότι τα χρήματα υπάρχουν, ότι η μελέτη όμως δεν τελειώνει, ότι υπάρχουν τα προβλήματα με τα τεύχη δημοπράτησης, με τον κύριο Σπίρτζη που υπήρχαν. Και όλα αυτά μας πάνε από χρόνο σε χρόνο και από καινούργια ημερομηνία σε καινούργια ημερομηνία. Είναι ένα ζητούμενο πάρα πολύ μεγάλο. Βλέπουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κότση, να βγαίνει και να λέει ότι μέχρι τον Ιανουάριο. Ο κύριο Λαμπάκη, η τελευταία ημερομηνία που μας είχε δώσει ήταν 10 Νοεμβρίου. Η 10 Νοεμβρίου πήρε παράταση για μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Τώρα πλέον δεν μας έδωσε ημερομηνία ότι θα είναι στη συγκεκριμένη ημερομηνία πλέον και να μας δώσει το λόγο, το λόγο της τιμής του ότι θα υπάρχει ημερομηνία συγκεκριμένη. Εμείς ελπίζουμε να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα που επικαλείται ο κύριος Λαμπάκης όσο γίνεται. Αμφισβητείτε όμως αυτή τη δήλωση που έκανε πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Λαμπάκης ότι ο ίδιος αισθάνεται πιο φεριώτης και από τους φεριώτες? Το είπε με την έννοια ότι πραγματικά νοιάζεται για τον τόπο και ότι έχει βάλει σε προτεραιότητα το συγκεκριμένο έργο που αφορά σε όλο το Δήμο και σε όλο τον Εύρο, έτσι, όχι μόνο για τις σφαίρες. Είναι ένα έργο που θα δώσει γενικότερα πνοή και ανάπτυξη. Αυτό το λέμε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ιδέα του να κατασκευάσει ο Δήμος το σφαγείο. Είναι ότι δεν είναι μόνο για τους κτηνοτρόφους το σφαγείο. Είναι μόνο για όλο τον Εύρο, κύριε Πρόεδρε. Για τα 100 κρεοπολία, είναι για όλο τον Εύρο, είναι για όλη την περιοχή. Γι' αυτό σας ρωτώ, αμφισβητείτε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου που έκανε απέναντι σε εσάς ότι πραγματικά νοιάζεται για τις σφαίρες και ότι πολλές φορές αισθάνεται πιο φεριώτης και από τους φεριώτες? Σε αυτό ότι αισθάνεται πιο πολύ από τους φεριώτες δεν μπορώ να το δεχτώ. Γιατί στην πορεία του στα τόσα χρόνια δεν το έχει δείξει. Τώρα για το έργο που είπαμε ότι έχει αναλάβει και όπως παραδέχτηκε και στη Δέλτα τηλεόραση αλλά και πολλές φορές μπροστά σε εμάς ότι το ανέλαβε μόνο του να το διεκπεριώσει, σε αυτό πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρει. Ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρει να το δημοπρατήσει για να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Εξακολουθείτε λοιπόν να κρατάτε μικρό καλάθι για το σφαγείο των Φερών. Ωστόσο όμως στην χθεσινή συνάντηση αναφερθήκατε και σε άλλα ζητήματα όπως είναι τα κομμάτια που αφορούν την άρδευση, έτσι, το αρδευτικό δίκτυο. Ναι, ένα κομμάτι, για ένα έργο που αναφερθήκαμε και έγινε συζήτηση ήταν ότι για το αντλιοστάσιο, για το δίκτυο πιέσεως που υπάρχει στο ΜΠΕΠΟ με τους κήπους, που χρειάζεται αντικατάσταση και εκεί θα υλοποιηθεί αυτό το έργο από τον ΤΑΠ με τα ανταποδοτικά που υπάρχουν στους Δήμους και ένα έργο επιλέχθηκε να είναι αυτό. Ένα είναι η μελέτη του πετάλου που έχει πραγματοποιηθεί, έχει γίνει, αλλά δεν ξέρουμε αν έχει βρεθεί χρηματοδοτικό εργαλείο, κάποιο μέτρο για να μπορέσει να την χρηματοδοτήσει αυτή τη μελέτη και να δούμε το έργο αυτό να υλοποιείται και στην τεχνική του μορφή. Και ένα θέμα που συζητήσαμε ήταν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να συνεχιστούν και τα υπόλοιπα αρδευτικά έργα στον κάμπο τα υπόλοιπα του κάμπου Φερών, Δωρίσκου, Μοναστηρακίου. Και κάναμε και μία συζήτηση και ζητήσαμε από τα μέλη μας ότι αν αυτόν τον τρόπο που έχουμε επιλέξει τα διοικητικά των δύο συλλόγων να λειτουργούμε σύσσωμοι και να μπορούμε να συναποφασίζουμε οι δύο σύλλογοι εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάποια πρόταση ή κάποια ιδέα για να το διευρύνουμε και να το παλέψουν ακόμη περισσότερο την τοπική μας κοινωνία. Υποθέτω εδώ σε αυτό όλοι θετικοί θα ήσασταν, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Ισχύσεν τη ενώση. Ποιος δεν τη θέλει αυτή την εξέλιξη? Ναι, γι' αυτό έγινε και αυτή η συζήτηση. Ανοίχθηκε και αυτό το κομμάτι. Υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις από κάποιους συναδέλφους σας που είπαν ενδεχομένως ότι αυτή η σύμπραξη σε κάποια θέματα που σας αφορούν από κοινού δεν βοηθά? Όχι, όχι, ίσα. Όλοι
το δέχτηκαν και το βλέπουν καλοπροαίρετα και πάντα δείχνει ότι αυτή η συνοχή. Προφανώς, μόνο θετικά πρέπει να βλέπουμε τέτοιου είδους κινήσεις. Και τα καλύτερα αποτελέσματα. Φέρνουν και τα καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, απλώς είπαμε ότι αν υπάρχει και κάποια καινούργια ιδέα ή κάποια άλλη πρόταση που να μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πιέσουμε όπου χρειάζεται για να υλοποιούνται και να γίνονται πιο γρήγορα αυτά που χρειάζεται η περιοχή μας. Τώρα, μένουμε σε αυτά που θα συμβούν σε πρώτη φάση την Πέμπτη και εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε και πάλι, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δουνάκη. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπασιάκη. Χαιρονίστε σας. Επιβεβλημένη και άκρως επιτακτική χαρακτηρίζει την συνάντηση που πρέπει να γίνει με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τους αγρότες του Εύρου, οι οποίοι περιμένουν ακόμη να αποζημιωθούν, ο Δήμαρχος Ορεστιάδος, ο κύριος Βασίλης Μαυρίδης. Για μένα δεν ήταν έκπληξη, απλώς θέλουμε πλέον αυτά τα χρονοδιαγράμματα που θέτουν οι κυβερνώντες να τηρούνται. Υπήρχε μια συνάντηση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο Υπουργείο πριν από 2-3 μήνες. Είχαμε δώσει μια ημερομηνία ορόσημο σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού για την ψήφιση του προϋπολογισμού, ότι όταν θα γίνει θα έχουμε και τελική απάντηση. Δεν είχαμε αυτό, πέρασαν και άλλες 25 μέρες, γι' αυτό θεωρήσαμε οι φορείς που συμμετέχουμε σε αυτές τις συσκέψεις για να διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι αγρότες μας, στείλαμε αυτή την επιστολή έτσι ώστε να έχουμε σαφείς απαντήσεις και να ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με αυτό το θέμα των αποζημιώσεων. Προς τιμήν του βέβαια, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός, αμέσως επικοινώνησα με τον κύριο Υπουργό, κανονίσαμε το ραντεβού την μεθεπόμενη εβδομάδα, γιατί κάποιες υποχρεώσεις του δεν θα το επιτρέψουν να βρίσκεται στην Ελλάδα, θα είναι στη Γερμανία. Θα κατεβούμε στην Αθήνα με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις, γιατί καταλαβαίνουμε κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά αγροτικές αποζημιώσεις και θεωρώ ότι μετά από αυτήν τη σύσκεψη που θα έχουμε μετά τις 21 του μηνός στην Αθήνα, θα μπορούμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το ύψος των αποζημιώσεων και τον τρόπο καταβολής τους. Τώρα μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται και ο πρόεδρος της ΕΑΣ Δημοτήχο, ο κύριος Αξιώτης Καμπρούδης, για να μας πει τελικά αν υπάρχει κάποια τελευταία εξέλιξη αναφορικά με το ραντεβού που ζητούν, το αναγκαίο και επιβεβλημένο ραντεβού που ζητούν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Κύριε Μπασάκη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς τι μέλη γενέστε, αν έχετε κάποια τελευταία πληροφόρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά και τις τελευταίες συναντήσεις και επαφές που είχατε πριν από λίγες ημέρες, εννοώ, με τους υπόλοιπους συναδέρφους σας, για να δείτε τελικά τι θα κάνετε από εδώ και έπειτα. Το μόνο που έχω να σας πω ότι κάναμε το Σάββατο μία σύσκεψη και αποφασίσαμε να κατέβουμε κάτω στον Υπουργό ξανά, η τελευταία συνάντηση μάλλον θα είναι αυτή. Και μας έκλεισε ραντεβού ο Υπουργός, μας δέχεται τη Δευτέρα 12 η ώρα στο Υπουργείο του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, κύριε Πρόεδρε. Ναι, τη Δευτέρα της 21 του μηνός, ώρα 12 στο Υπουργείο. Εμείς από εδώ είμαστε σύσσωμοι όλοι, οι δημαρχείς, οι συνεταιρισμοί, οι αγροτικοί σύλλογοι, η περιφέρεια είναι μαζί μας, είναι και η περιφέρεια. Και τώρα τι καρπούς θα φέρουμε από κάτω, δεν το γνωρίζουμε. 21 του μηνός φυσικά με το ενδεχόμενο ότι δεν θα έχουμε πολιτικές αναταράξεις και άλλες εξελίξεις. Μαζί. Έτσι λέει, να πάει την ψήφο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση για να μπορέσει να συνεχιστεί το κυβερνητικό σχήμα. Φυσικά, αυτό εννοείται παράδειγμα. Εννοείται αυτό. Τώρα, κύριε Καμπρούδη, από την τελευταία συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό, τον κύριο Ραχοβίτη, ο οποίος και σε εμάς εδώ μας τα είπε αναλυτικά όλα όσα εκείνα είχατε συζητηθεί, και με το γεγονός ότι περιμένατε την κατάθεση και την ψήφιση του προϋπολογισμού, να υποθέσω ότι τελικά δεν έχει αλλάξει τίποτα στο κομμάτι των αποζημιώσεων. Όχι, δεν αλλάξει, και εμείς θα ζητήσουμε από τον Υπουργό τις δεσμεύσεις που έκανε τον Οκτώβριο που είχαμε συνάντηση στο Υπουργείο. Για να μας υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του. Τίποτα δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως από εκείνη την στιγμή, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δηλαδή, στο διάστημα όχι, που έχει μεσολαβήσει και μετά τις γιορτές, δεν έχει γίνει τίποτα από όσα δεσμεύτηκε όχι, ο κύριος Υπουργός. Όχι, όχι, όχι. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η κατάσταση για σας πλέον είναι τραγικότατη, κύριε Πρόεδρε. Τραγικότατη. Χειροτερεύει η κατάσταση εδώ στο νομό μας. Δεν καλυτερεύει. Καθημερινά χειροτερεύει. Η κατάστασή μας είναι πλέον. Και είναι οικονομική. Οικονομική είναι. Δηλαδή όλοι έχουμε προβληματιστεί πάρα πολύ. Εάν δεν μας βοηθήσει το Υπουργείο, δεν ξέρω, το 2019
πώς θα βγούμε στα χωράφια μας. Δηλαδή έχουμε ένα σωρό υποχρεώσεις όλοι μας. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο χειμώνας είναι μπροστά, τα προβλήματα είναι εδώ, οι υποχρεώσεις είναι πολλές και παραμένουν και από εσάς. Από την άλλη, φυσικά, η κυβέρνηση σας καλεί να είστε κι εσείς συνεπείς στα όσα ίδια ζητά από όλους τους φορολογούμενους, αλλά έτσι δουλειά δεν γίνεται. Αυτό ακριβώς, και γι' αυτό θα πάμε να πούμε τον Υπουργό τις δεσμεύσεις που έκανε πριν, δηλαδή όταν βρεθήκαμε τον Οκτώβριο, που μας είχε υποσχεθεί με την κατάδυση του προϋπολογισμού και με την ψήφιση του προϋπολογισμού. Ναι. Μόνο αυτό. Που με την κατάδυση του προϋπολογισμού περιμέναμε, κύριε Πρόεδρε, και αυτό το υπενθυμίζω στους τηλεθεατές μας, να βλέπαμε τελικά ποιος θα ήταν ο δημοσιονομικός χώρος που θα ήταν μπροστά μας, προκειμένου να υπάρξουν βελτιωτικές κινήσεις. Αλλά δεν έχουν γίνει καν κινήσεις, μας λέτε εσείς, πόσο μάλλον βελτιωτικές. Καμία κίνηση δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Και λοιπόν, μαζί μας θα είναι. Η σύσκεψη που θα κάναμε στον Υπουργό θα είναι και οι βουλευτές. Και η κυρία Γκαράκη, ο κύριος Καΐσας και ο κύριος Ρίζος. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Και οι τρεις. Λοιπόν, για να δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση, με το ενδεχόμενο πάντα να μην έχουμε κάποια άλλη τελευταία πολιτική εξέλιξη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Καλό καλά. Βράδυ. Παραμένουμε στα αγροτικά ζητήματα. Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, ο κύριος Γιάννης Μαργαρετίδης, για να μας πει τελικά τι αποφασίστηκε στην χθεσινή συνάντηση που είχαν στο εργατικό κέντρο της Ορεστιάδας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η συνάντηση έγινε κανονικά. Αυτό που έχει τώρα σημασία είναι να μας πείτε τελικά πού καταλήξατε και αν με κάποιο τρόπο πήρατε κάποια σχετική απόφαση προκειμένου να κινητοποιηθείτε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η σύσκεψη έγινε μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων στο εργατοπαλληλικό κέντρο της Ορεστιάδος. Συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που μας αφορούν και συντονιζόμαστε με τους υπόλοιπους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας που είπαν ότι τέλος του μηνός θα βγουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα. Εμείς ως Ομοσπονδία και η σύσκεψη βέβαια πήραν, οι ίδιοι αγρότες πήραν μια απόφαση να γίνει στις 21 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, 11 η ώρα το πρωί, στην πλατεία της Ορεστιάδος, ένα προειδοποιητικό συλλαλητήριο. Βέβαια, εκείνη την ημέρα θα είναι και η Επιτροπή που θα συναντηθεί με τον Υπουργό Γεωργίας για θέματα βαμβακιού και σιτηρών για τις αποζημιώσεις. Βέβαια και τα άλλα τα αιτήματα, όπως είναι το ασφαλιστικό, ΕΦΚΑ, το φορολογικό, το κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, ο ΕΛΓΑ, όλα αυτά είναι ζητήματα που αφορούν όπως και τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και τους και τους υπόλοιπους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας. Ναι, γιατί μας έλεγε, κύριε Πρόεδρε, μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Καμπρούδης, ο πρόεδρος της ΕΑΣΔ Δημοτήχου, ότι 21 του μηνός, την ερχόμενη Δευτέρα, κανονίστηκε το ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου τελικά να δούμε τι γίνεται και πού βρισκόμαστε. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία συνάντηση που είχαν τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι και σήμερα, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως σε σχέση με αυτά που είχε δεσμευτεί ο κύριος Αραχοβίδης. Δεν έγινε και εμείς σαν Πανελλαδική Επιτροπή των Πρόγων που συναντηθήκαμε, το θέσαμε και αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν απάντησε το Υπουργείο, δεν ήταν θετικό δηλαδή προς το αίτημά μας για τους αγρότες του Εύρου. Βέβαια κανονίστηκε και μια άλλη συνάντηση που θα είναι στις 21 του μηνός. Εμείς έχουμε προγραμματίσει ένα προειδοποιητικό συλλαλητήριο στην πλατεία της Ορεστιάδος. Βέβαια και στις άλλες, παράδειγμα στο Δημότικο και στο Σουφλί ή και στα Φέρε, εν πάση περιπτώσει, οι αγρότες καλούνται και εκεί να βγάλουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα ή να βγουν στις πλατείες των χωριών. Εμείς το κεντρικό συλλαλητήριο θα είναι στην πλατεία της Ορεστιάδος, 11 η ώρα το πρωί, ημέρα Δευτέρα, 21 του μηνός. Βέβαια θα γίνει και συνάντηση με το Υπουργείο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην πούμε εντάξει οι αποζημιώσεις, να μην δούμε το σήμερα, αλλά υπάρχουν και ζητήματα θεσμικά που μας αφορούν και για τα υπόλοιπα. Προφανώς. Απλά κοιτάμε, κύριε Πρόεδρε, πώς θα λύσουμε το πιο σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με το τώρα, με το σήμερα. Ένα κομμάτι που άπτεται της επιβίωσής σας είναι οι αποζημιώσεις, για να ξέρετε πώς θα σταθείτε και πώς θα προχωρήσετε. Φυσικά και υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Σίγουρα αυτό το κομμάτι
τα βαμβάκια και τα σιτηρά είναι, καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του νομού μας. Έτσι και είναι, η ζημιά είναι τεράστια, πρωτοφανής στα χρονικά. Δεν θυμάται κανένας να έχουμε γίνει, να γίνει τέτοια καταστροφή. Βέβαια είναι αυτό που είπα να δούμε το σήμερα, αλλά υπάρχουν και ζητήματα όπως σας ανέφερα με τις τιμές, με τις ανοιχτές τιμές, με το πρόβλημα του κόστους παραγωγής, εδώ που το πετρέλαιο έχει πάει 1,5 ευρώ και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ακόμα, που μας δυσκολεύουν. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου τώρα για να το ολοκληρώσουμε. Άρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 του μηνός 11 η ώρα το πρωί στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας καλείτε σε συστράτευση όλους τους συναδέλφους σας προκειμένου να στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα με τον δικό σας τρόπο. Τώρα θεωρείτε ότι και αυτό το κάλεσμα θα έχει την ανταπόκριση που θα έπρεπε να έχει? Αυτό είναι το ζητούμενο πια, κύριε Πρόεδρε. Το αίτημα, τέλος πάντων, τα αιτήματα που έχουμε για το κόστος παραγωγής, για τα έξοδα, εν πάση περιπτώσει, είναι και για τις τιμές. Αφορούν και τους συναδέλφους κτηνοτρόφους, έτσι, για να μην τους βγάζουμε απ' έξω. Και αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα με τις καμπυλές τιμές στο γάλα και στο κρέας. Βέβαια, η Ομοσπονδία καλεί αυτό το συλλαλητήριο, το προειδοποιητικό. Πρέπει να συμμετέχουν και επιβάλλεται να συμμετέχουν όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά όχι να, και να μην κλαψουρίζουμε στα καφενεία ή στο σπίτι μας. Μόνο ιστορικά έχει αποδείξει ότι μόνο ο αγώνας μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Όταν καθόμαστε στο καφενείο... Προφανώς, άμα καθόμαστε στο καφενείο και στους καναπέδες μας, δουλειά δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το έχουμε πει και άλλη φορά. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις, εκτός κι αν οι πολιτικές εξελίξεις γενικότερα μας προλάβουν. Οπότε όλα πάνε πίσω και ξανά θα πρέπει να ξεκινήσουμε όλη αυτή τη συζήτηση από την αρχή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια σας. Σε κινητοποιήσεις, κυρίες και κύριοι, έχουν αποφασίσει να κατέβουν και οι αγρότες των Σερών, ξεκινώντας τις διαμαρτυρίες τους από τις 28 του μηνός. Όλοι οι αγρότες στη χώρα μας έχουμε κοινό πρόβλημα, κοινό αντίπαλο και κοινό συμφέρον. Πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να ενωθούμε και χρειάζεται να βγούμε από εδώ μέσα αποφασισμένοι ότι θα πείσουμε και άλλους συναδέλφους να κατέβουν στον δρόμο του αγώνα. Να στήσουμε τέτοια μπλόκα που θα αναγκάσουμε την κυβέρνηση κάτω από την πίεσή μας να δώσει λύσεις. Θέλουν, δεν θέλουν, θα τις δώσουν αν αισθανθούν πίεση. Ξέρουμε να κάνουμε αγώνα και έχουμε αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ούτε οι λιτογραφίες μας σταματάν, ούτε η χιόνια μας σταματάν, ούτε οι κυβερνήσεις μας σταματάν. Και ήμασταν και μπλε, και κόκκινες, και κίτρινες και μπορεί να χρειαστεί και ροζ. Δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί. Έτσι ξεκινά. Μια σπίθα κάνει τη φωτιά. Μια σπίθα κάνει τη φωτιά και έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Καλώντας όλους τους συναδέλφους, όλες τις συναδέλφεις σας αγρότησες, να βγουν στον δρόμο πραγματικά και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Δεν γίνεται να καθόμαστε στο σπίτι μας, δεν γίνεται να καθίσουμε στον καναπέ μας. Εγώ προσωπικά, παιδιά, δεν θέλω να φύγουν τα παιδιά μου στο εξωτερικό. Θέλω να μείνουν στον τόπο. Θέλω να μείνουν στον τόπο μας. Εμάς στην περιοχή μας δεν έχουν μείνει παιδιά. Επιστολή στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Κώστα Μιχαηλίδη, απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς με αφορμή την επερχόμενη αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Σαμοθράκη. Με δυσαρέσκεια και εύλογη απορία πληροφορήθηκα σήμερα την πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος να αναστείλει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στο νησί της Σαμοθράκης. Ξαφνικά για τη φιλοπατρία τους οι ακρίτες κάτοικοι της Σαμοθράκης εισπράττουν τα επίχειρα. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσουν το γεγονός ότι η τράπεζά σας εντός των ημερών θα τους υποχρεώνει να μεταβαίνουν στην Αλεξανδρούπολη για οποιαδήποτε συναλλαγή? Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για τους ηλικιωμένους κατοίκους, τους επιχειρηματίες, τους τουρίστες. Η Σαμοθράκη δεν είναι προάστιο κάποιου δήμου της Αττικής με εύκολη πρόσβαση σε έτερο πλησιέστερο υποκατάστημα. Δεν μπορούν όλα να κρίνονται με βάση λογιστικές, λογικές και οικονομικές κλίμακας. Οι ακρίτες της Σαμοθράκης, οι ευρύτες και όλοι οι κάτοικοι των συνόρων υπηρετούν με σθένος τιμή και περηφάνεια τον τόπο τους. Η τράπεζά σας συνδράμει δεκαετίες τώρα σε αυτό, υποστηρίζοντας το εθνικό συμφέρον. Το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Σαμοθράκης όχι μόνο αποδυναμώνει και εκθέτει το ακριτικό νησί, αλλά στρέφεται εν τέλει ενάντια στους ακρίτες των συνόρων. Στους χαλεπούς καιρούς που βιώνει η πατρίδα μας, οφείλουμε
θέλουμε όλοι να επιδείξουμε μεγαλοψυχία και ιδιαίτερα στους δοκιμαζόμενους ακρίτες της Αμοθράκης, που το νησί τους παραμένει 1,5 χρόνο τώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ευελπιστώ στη θετική ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτημά μας και στη διατήρηση του υποκαταστήματος στο ευαίσθητο εθνικά νησί μας. Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, η Σαμοθράκη βρίσκεται στο επίκεντρο με ένα θέμα που προκαλεί αγανάκτηση και μεγάλη δυσφορία. Το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο νησί για μας είναι κυριολεκτικά μια απαράδεκτη ενέργεια, για την οποία βέβαια τιμωρώνται με αυτή τη λογική οι κάτοικοι της Σαμοθράκης, επειδή ζουν σε ένα απομακρυσμένο τόπο. Σε ένα τόπο που πραγματικά θα έπρεπε να ενισχύεται από την ίδια την πολιτεία, από τις δομές, όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Εθνική Τράπεζα, ο όρος Εθνική, πρέπει να το περιλαμβάνει όλα αυτά και να είναι το αυτονόητο. Δυστυχώς φαίνεται ότι η απόφαση να ανασταλεί η λειτουργία του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στη Σαμοθράκη, που εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους, είναι ένα απαράδεκτο γεγονός. Είναι μια ενέργεια την οποία καταδικάζουμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εκτός από την Σαμοθράκη που αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο του κλεισίματος στο υποκατάστημα της Εθνικής στο νησί και εκτός βέβαια και από τις ΣΑΠΕΣ, έρχεται και ο Δήμος Ιάσμου να προστεθεί σε αυτή την αρνητική εξέλιξη, διότι ο σχεδιασμός της διοίκησης της Εθνικής φαίνεται πως εμπεριέχει να τεθούν τα τοπικά καταστήματα σε αναστολή λειτουργίας. Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά βρίσκεται ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιάσμου αλλά και ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Σοντέρ Μουμίν, ο οποίος και παρακολουθεί αυτή την υπόθεση από κοντά. Και βεβαίως και ο ίδιος έχει καταγράψει τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν και στην κοινωνία του Ιάσμου. Κύριε Ντέρ Μουμίν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μία εξέλιξη καθόλου ευχάριστη, εάν τελικά βεβαίως πραγματοποιηθεί. Οι πληροφορίες μας λένε ότι για τέλη Φλεβάρη προορίζεται το κλείσιμο του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στον Ιάσμο. Εμείς είμαστε κάθετα στην προοπτική. Νομίζουμε ότι δεν μπορώ να γνωρίζω με ποιο τρόπο και με ποιο σκεπτικό λειτουργεί η τράπεζα, αλλά θα είναι σίγουρα εις βάρος των δημοτών του Δήμου Ιάσμου. Επίσης, εγώ να αναφερθώ και να μιλήσω υπό τη διπλή μου ιδιότητα, αφενός του υποψηφίου Δημάρχου Ιάσμου και αφετέρου του Ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου, με βρίσκει κάθετα και απόλυτα αντίθετο και το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΣΑΠΟΜ, βέβαια. Διότι όλη αυτή η περιφερειακή δήμη, η Εθνική Τράπεζα, εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος κόσμος απέχει από την Κομωτινή, από την έδρα, από το Μητροπολίτικο Δήμο της Κομωτινής και το εκεί κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Υπάρχουν οικισμοί και στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, αλλά και στον Δήμο Ιάσμου, που απέχουν πάνω από 25-30 χιλιόμετρα από την Κομωτινή. Υπάρχουν συνταξιούχοι, υπάρχουν αγρότες που περιμένουν να εξυπηρετηθούν και φρονώ ότι οποιοδήποτε κλείσιμο του υποκαταστήματος του Ιάσμου των Σαπών θα είναι εις βάρος των κατοίκων της περιοχής. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Οντέρ Μουμίν. Δεν εξυπηρετεί και τους σκοπούς της τράπεζας. Και όχι μόνο αυτό, πέρα από το γεγονός της ταλαιπωρίας, μιλάμε για περαιτέρω υποβάθμιση των συγκεκριμένων περιοχών και να μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι ο πληθυσμός, την πλειοψηφία του θα πω εγώ για να μην είμαι υπερβολική, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και αυτή την ευκαιρία της εξοικείωσης με την τεχνολογία. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε τι αυτό πραγματικά θα σημάνει για την καθημερινότητα των συγκεκριμένων δημοτών, κύριε Οντέρ Μουμίν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Προσπαθούν να αφανίζοντας τις υπηρεσίες και τα υποκαταστήματα των τραπεζών, δημιουργούν πλήστα προβλήματα στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία επίσης. Αλλά και αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο ισχυρισμός της τράπεζας είναι ότι υπάρχουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνονται οι συναλλαγές από τα υποκαταστήματα. Ξεχνάμε όμως ότι είμαστε αγροτικός κόσμος. Το μορφωτικό επίπεδο των αγροτών μας δεν είναι εξοικειωμένο έτσι ώστε να εξυπηρετούν ηλεκτρονικά και δεδομένου και των ηλικιών που ζουν και εξυπηρετούνται στα χωριά μας θα είναι εις βάρος όλων μας, νομίζω. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Μας είπατε πριν από λίγο ότι αυτός ο σχεδιασμός προφανώς και θα υλοποιηθεί τον Φεβρουάριο, τον επόμενο μήνα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης από την Δημοτική Αρχή εάν κινητοποιηθεί άμεσα, αμεσότατα? Ενδέχεται, εμείς ακούσαμε ότι ενδέχεται να υλοποιηθεί
προς τα τέλη Φλεβάρη αυτό το κλείσιμο του υποκαταστήματος. Βλέπω ότι οι αντιδράσεις είναι κάθετες από όλους τους φορείς. Έχουν εκφραστεί τα δημοτικά συμβούλια και της Μαρονίας Σαπών αλλά και του Ιάσμου. Έχουν πει ομόφωνες αποφάσεις με τις οποίες καταδικάζουν το κλείσιμο των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, τις οποίες όπως εμείς πρώτοι στο Δήμο Ιάσμου εκφραστήκαμε εκ μέρους του συνδυασμού να μιλήσω γενικά. Συμφωνούμε απόλυτα με την και με την απόφαση την ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι μένει να δούμε αν αυτές οι αντιδράσεις αποτυπωθούν, ακουστούν στα κεντρικά και αλλάξει οποιαδήποτε απόφαση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμότατα κύριο Ντέρμουμίν για τα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Από τη μεριά μας να σημειώσω εμβατικά να γνωρίζουν οι δημότες του Δήμου Ιάσμου σε κάθε επίπεδο και σε επίπεδο υψηλών βαθμών στελεχών της Εθνικής Τράπεζας κινούμαστε, συνομιλούμε κάθε μέρα έτσι ώστε να αποτρέψουμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Μάλιστα. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ό,τι περνάει από το χέρι μας για να παραμείνει το υποκατάστημα μας στον Ιάσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριο Ντέρμουμίν. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και θα κλείσουμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι με μια είδηση που πραγματικά δείχνει την ευαισθησία των σωμάτων ασφαλείας. Έναν πιστό φίλο και συνεργάτη, την Άγνες, αποχαιρέτησε η υποδιεύθυνση ασφαλείας Αλεξανδρούπολης. Η Άγνες, το χαριτωμένο αυτό σκυλάκι, ήταν αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών και πολύτιμος συνεργάτης για τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης στην Αλεξανδρούπολη, όπου για σχεδόν μία δεκαετία υπηρέτησε και προσέφερε στον καθημερινό αγώνα κατά των ναρκωτικών. Η Άγνες έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη Παρασκευή μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες. Την Άγνες αποχαιρέτησε η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία οι συνάδελφοί της την ευχαριστούν γιατί ήταν ένας πολύτιμος συνεργάτης, όπως έγραψαν χαρακτηριστικά. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που μας εμπιστευθήκατε για την σημερινή σας ενημέρωση.